Μόλις ένα θετικό κρούσμα ανακοινώθηκε σήμερα μέσα από την διεκπαιρέωση 1.445 εργαστηριακών διαγνώσεων, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων στα 1.003. Πρόκειται για σύρο που έφτασε μέσω Τουρκίας στα κατεχόμενα και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άντρα εντόπισε η αστυνομία και τον μετέφερε σε ειδικό χώρο που διαμορφώθηκε στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Κοκκινοτριμηθιά μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Χθες βράδυ μεταφέρθηκε στο Έτεν Ριζόρτ για αυτοπεριορισμό. Άλλο ένα εισαγόμενο κρούσμα ανακοίνωσε χθες αργά το λεγόμενο Υπουργείο Υγείας με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να ανέρχεται στα 113. Πρόκειται για Τούρκο υπήκο που έφτασε στα κατεχόμενα αεροπορικός. Η αύξηση πάντως των κρουσμάτων με την επανέναρξη αεροπορικής και ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Τουρκία μονοπολεί τις τελευταίες ημέρες στα πρωτοσέλιδα του τουρκοκυπριακού τύπου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για το θέμα διαμαρτύρονται ιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι προειδοποιούσαν για τις αφίξεις χωρίς υποχρεωτική καραντίνα.